Ένα, δύο, τρία τεστ. Ένα, δύο, ένα, δύο. Κορί. Ναι. Ένα σταματήσει να κουνιέσαι με την καρέκλα να κάνουμε ένα βίντεο. Χωνιέμαι. <laughs> Δοκιμάζουμε <laughs> τα ακουστικά μα που μα τα έχει ρυθμίσει ο πατέρα μα. Ναι. Δε ότι πήρα και έναν. Ένα... νερό. Και νερό. <laughs> και τσάι. Έχω πάρει ένα πολύ. <laughs> λοιπόν. Αυτόν το γυρίζουμε η ώρα 11 το βράδυ της Παρασκευής, 8 Μαρτίου. Γυρνά, γυρίζεις τώρα. Ναι. Α. Και εσύ γυρίζεις γύρω γύρω από την καρέκλα του γραφείου <laughs> του μπαμπά και εγώ γυρίζω βίντεο. <laughs> και εσύ ακούγεσαι γιατί φοράς το ακουστικούλι. Μάλιστα, δεν το βάλες έτσι κόρη. Πώς το έβαλες έτσι παιδί μου. Πώς το βάλα, κανονικά το βάλα. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Οκ. Okay. Άνοιξε το καλύτερα. Λοιπόν, πριν που κάναμε το πρώτο live Το πρώτο, πρώτο, είναι το, νομίζω το πρώτο live που είναι μέσα στη ρουτίνα, νομίζω. Ναι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, γιατί είχαμε συνάντηση με τον κύριο από την Google, ο οποίο μα είπε ότι είναι καλή ιδέα να κάνουμε προγραμματισμένο live. Ναι. Και έτσι πάμε να το κάνουμε τις Παρασκευές στις 9. Ναι. Μάλιστα. Και ήρθε εδώ το κορίτσι, ήταν πίσω από την κάμερα και δεν την, δεν προσκάλεσα να μιλήσει γιατί κάναμε σοβαρή συζήτηση εκείνη την ώρα. Σοβαρή συζήτηση. Κάναμε μια σοβαρή συζήτηση εκείνη την ώρα, όχι τώρα που τελείωσε το live Ωραία. και τώρα που έχω ετοιμάσει και τις σημειώσεις για το αυριανό webinar, έχουμε webinar αυριο. Μέσω Zoom, τρίτον και τάρτον επίπεδο. Έξι μουμού με εννιά μουμού μετά μεσημβρίου. Τρεις ώρες. Τρει ώρε, εμπολέ! Όχι. Να δει πόσα μηνύματα θα μου στέλνει το άλλον το αστέρι. Είδε την άλλη φορά πόσα μηνύματα μου στέλνει στο Viber όταν έκανα webinar. 1500 εμόντζε. Το <laughs> <laughs> Εγώ. <laughs> Όχι εσύ, ο Νικόλα. 1500 εμόντζε. <laughs> θε να κάνουμε live. <laughs> θε βιντεάκι. Αχά. Δεν θέλω. Δεν θε. Δεν θε. Μάλιστα. Άμα θε, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Ναι, έχουμε να τα πούμε μία εβδομάδα και μία ναι. μέρα. Και μία μέρα. Και μια μέρα. Και μια μέρα. Ε... Έχει επηρεαστεί σοβαρά η προφορά σου. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Δεν... Καλό είναι, καλό είναι. Ήθελα <laughs> να σας ρωτήσω. Τώρα θα σας ρωτήσει για ένα λεπτό. <laughs> να βάλω και τα ακουστικά, να ελέγχω πώς ακουγόμεθα. Ωραία. Um, αν ακούσατε το Paper Rings... και αν σας άρεσε το τραγούδι τη Taylor Swift, Paper Rings, που βγάλαμε το προηγούμενο Σάββατο. Το βγάλαμε, πότε το βγάλαμε, ή Κυριακή το βγάλαμε. Κυριακή. Κυριακή το βγάλαμε, ε, πέμπτη απόγευμα το γυρίσαμε. Ναι, αλλά το βγάλαμε την Κυριακή όταν ήμασταν incognito στα Αθήνα. Είπαμε θα πάμε κάπου, αλλά δεν είπαμε θα πηγαίναμε στα Αθήνα. Τώρα το λέμε μετά που φύγαμε. Ναι. Μέσα στα Αθήνα. Πήγαμε εκδρομούλα έτσι, να το χαρούμε. Ναι. Και πήγαμε και στου γιατρού μα και πήραμε και τα καλά μας τα αποτελέσματα και είμαστε χαρούμενοι όλοι. Λοιπόν, ναι, θε να ρωτήσει αν ο κόσμο έχει παρακολουθήσει το τραγούδι Paper Rings ναι. της τη Taylor Swift. Ναι. Το οποίο το βάλαμε και στην περιγραφή είναι αυτό το βίντεο. Α, το προηγούμενο Άμα. βίντεο. Μία, μία Mother and yeah. daughter's uh, conversations. Yeah. Συζητήσεις Συζητήσει μητέρα και μικρή κόρη. Yeah, yeah, I like, that. Um, I like that. Okay. Νικόλα, μου το φω από πάνω. Νικολάκη. Hey, ε, το φως από πάνω. Η πάρα. καλή Νικόλα. Σβήσε το φως από πίσω σου για να ε, μην κάνεις σκιές. Αδερφούλη, είμαι τώρα ε, μπροστά στην κάμερα. Α, ah, μάλιστα. Κανείς δεν θέλει να, σε, να με δει να σου φωνάζω, γι' αυτό καλύτερα να κλείσεις λίγο <χει> το φωτάκι, όμως μπορείς εκεί. Και για ασφαλείς λόγους. Ασφαλείς <χει> λόγους. Όχι, δεν θα μπει στην κάμερα. Δεν θα στην κάμερα. <χει> Κάνουμε βίντεο, το βίντεο σκοπούμε και θα το μοντάρουμε και θα το ανεβάσουμε αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο. Εδώ βλέπετε το χέρι να του Να έχετε ψυχαγωγία τουλάχιστον. <Στοφαλώ> Εσύ θα φανείς, ναι, αλλά επειδή είναι live θα σε κόψουμε να φανείς. Οπότε. Welcome <Στοφαλώ> to the Erastor. Όχι ρε παι, αγάπη μου. Ένα... Σβήσε το φως από πάνω γιατί κάνει σκιά, βλέπεις εδώ που κάνει σκιά. Welcome to the Erastor. Ένα, δύο, τρία... Και θα φανεί το χέρι σου. Όχι. <Στοφαλώ> 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 Μπαίνει, πού θα πα, γε μου! Ένα, δύο, τρία μπαίνω, λέει αυτό. Είναι λοιπόν. απειλέ αυτέ. Ήθελα... Ένα, δύο, τρία μπαίνω. Ωραία, ναι. λοιπόν, ήθελα να σα πω κάτι. Mm. Άμα αμα είστε πάνω από 40 ή γενικά πάνω από 30. Αποφάσισε πάνω από 40. Α, πάνω <laughs> από 40, αν ναι. είστε πάνω από 40. Και δεν ακούτε τέλο, σου είστε, Δεν με πειράζει. Α, δεν σε πειράζει. Όχι. Okay. Ώστε έλεγε ότι δεν σε πειράζει αν είμαστε πάνω από 30 και δεν ακούμε την Τέιλορ. Ναι, δεν με πειράζει. Δεν σε πειράζει. Όχι. Δηλαδή εγώ που είμαι 48 και ακούω την Τέιλορ είμαι... Εσύ είσαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά. Αλλά άμα οι άλλοι δεν σας αρέσει ή απλώ δεν είχατε χρόνο να το ακούσετε, δεν με πειράζει. Mm. Αν δεν θέλετε, ή βαριέστε, ή ε, κάνετε... Δεν θα έκανα... σας δείρουμε κιόλα. Αυτά τα πράγματα τα εφηβεί κάποιες, κάποιες φορές. Mm -hmm. ε, δεν με πειράζει. Άρα, εσύ λες ότι μέχρι τα 30 είναι απαραίτητο. Απαραίτητο. Να... απαραίτητο, απαραίτητο. Υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό, μάλιστα. Όταν λέει ο πατέρας σου είναι υποχρεωτικό να ακούς όχι. Ναι. Εντάξει. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μ' αρέσει η Θέλεις να εξηγήσεις τη διαφορά της λέξης αιτιολογίας και δικαιολογία που μας την έλεγες χθες που την ξέρεις Φυσικά. έτσι καλά, βεβαίως. Λοιπόν, η αιτιολογία είναι όταν λες ε, κάτι που το έχεις κάνει. Δηλαδή, όταν λες έκανα αυτό γιατί, γιατί μου έτυχε αυτό, ξέρω εγώ. Ναι. Και η δικαιολογία είναι ε, για να αποφύγεις κάτι που έχεις κάνει. Μπράβο, βρέχω εγώ. Μπράβο. Αύριο το webinar είναι για την επικοινωνία. Ναι. Και γράφω τώρα τις σημειώσεις. Ναι. Και ε, 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 έβαλα τη λέξη συνεννόηση. Ναι. Αγωγής που το λέγαμε το τον μπαμπά, που λέει έχει τρία συθετικά. Το συν. Ναι. Το εν και το νους. Δηλαδή να καταφέρουν δύο άνθρωποι να συνεννοηθούν. Έχεις μέσα στο μυαλό σου ονόματα, δεν λέμε υπολήψεις, δεν θίγουμε. Ναι. Είχαμε έτσι μια πρόσφατη εμπειρία α που η λέξη α είναι μία σύνθετη λέξη με τέσσερα, σθεθε... με τέσσερα συνθετικά. Αρφαστερετικό, συν, εν και νους. Ναι. Και ε, έτσι είχαμε εξηγήσει και συζητούσαμε το θέμα τι σημαίνει αιτιολογία και δικαιολογία. Ναι. Ότι κάποιοι άνθρωποι αιτιολογούν τις πράξει τους και κάποιοι άνθρωποι δικαιολογούν τις πράξει τους. Προσπαθώντα να αποφύγουν την ευθύνη. Εγώ τι σε τι ο λόγο. Ναι. Που κι αυτό είναι το σωστό κιόλα. Ναι. Ναι. Τα λέω λάθο. Σωστά πέρα. τα λε. Όχι. Σκέφτομαι ότι μερικέ φορέ επειδή είσαι εφηβάκι ή είσαι λίγο χειριστικούλι. Αλλά άμα σου το πω μετά μου λες να είναι εντάξει. Να εδώ μία μπάρα. Να εδώ μία μπάρα. Ε, Πήρε λεφτά για να κάνει διαφήμιση. Να τοποθετήσει προϊόν θα <Representatives> το κάνουμε θολό. Θα το κάνουμε θολό. Δεν θα φαίνεται. Δεν φάνηκε ούτω ή άλλω. Φάτη μου μάνα μου την πάρα σου. την αγόρι μου και σε λίγο θα πάμε κάνουμε μπάνιο ντους. Παιδιά, το κάνει επιτίδε τώρα. Και, και θα λουθούμε. Μπάνιο ντους και θα λουθούμε και τα τρία. Και μετά θα κοιμηθούμε. Και μετά θα διαβάσουμε το νέο μα ανάγνωσμα. Uf. Λοιπόν, σα έχουμε μία. Ναι. Τοποθέτηση προϊόντων. Ένα λεπτό. Δωρεάν, γιατί τέτοιοι είμαστε. Δηλαδή. Επειδή η μητέρα μου είναι πολύ καλή <laughs> και μου αγοράζει πολύ ωραίο merch τη Taylor Swift. Μάλιστα. Ορίστε ένα ωραίο βιβλίο. Ω, oh, αυτό ήρθε σήμερα. Αυτό ήρθε σήμερα. Είναι με τα ρούχα τη. Ναι. Τι έχει φορέσει σχεδόν σε όλη τη την καριέρα. Ναι. Το πήραμε από ελληνικό μαγαζί. Το, το πήραμε το από το πήραμε. Ναι, και κάνουμε δωρεάν διαφήμιση. Ναι, και θέλουμε να, να πούμε. Όταν αγοράσαμε merch από το Amazon το γερμανικό, ήταν χάλια το merch. Ενώ Ήτανε, το merch από ναι. το ελληνικό Scrooge είναι καλύτερο. Άρα προτιμούμε να υποστηρίζουμε ελληνικέ επιχειρήσει. Όποιο θέλει merch, απλά πηγαίνει στο Scrooge και απλά αναζητεί. Taylor Swift. Την Taylor Swift, τη λέξη τέλο Swift. Ε, Εν μεταξύ είναι μέρες. στα αγγλικά αυτό το βιβλίο και το παιδί μου διαβάζει αγγλικά. Σε περήφανη γι' αυτό. Ναι, είμαι πολύ περήφανη. Είναι πολύ καλά τα αγγλικά σου. Ναι. Πάρα πολύ καλά τα αγγλικά σου. Κοιτάξτε εδώ εικόνε. Είναι σαν λεύκομα. Ναι. Να. Και είναι γλώσση. Είναι γαλλιστερο. Να, εδώ. Είδες? Άρα σήμερα όταν ήρθε το, κου... το κούριερ και το έφερε. Εγώ ούλιαζα. Και δεν άφηνα τον πατέρα μου και εσένα να κοιμηθείτε. Όχι, δεν με ξύπνησε. <laughs> <laughs> Όταν ήρθε το κουρίερ ήταν το τρόπο που ξαπλώσαμε για σιέστα. Κάνουμε ναι. σιέστα εμείς οι, εμείς οι γύροι, εμείς οι γερασμένοι, εμείς οι μεσήλικες κάνουμε σιέστα και κοιμόμαστε το μεσημέρι. Και χτυπάει το κουδούνι και πήγε ο πατέρα σου να ανοίξει και του λέω: Πρέπει να έρθει βιβλίο. Γιατί έβλεπα στο email που ερχόταν ο αριθμό παράδοση και ήταν το βιβλίο σου. Ναι. Και μου λέει: Ναι, δεν θα το ανοίξω. Θα...", του λέω: Εννοείται δεν θα το ανοίξει. Θα το αφήσω να κάνει unboxing εγώ. εγώ. Του λέω: Εννοείται θα κάνει unboxing εγώ. εγώ. Και έκανε σε ώρα που κοιμόμουν, αλλά δεν σε άκουσα τόσο, χαλή, τόσο βαριά και που Κάνει Κάνε. Έτσι. <laughs> 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 και και έρθει και το άλλο λέμε. Ναι. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένη από αυτό το βιβλίο, γιατί έχει λόγια της Στέλλο Σουίφτ, mm -hmm. έχει νομίζω την ιστορία της, mm -hmm. έχει πώς ήταν η ψυχολογία της γενικά. Δεν έχει νομίζω, θα το διαβάζεις και θα μας πεις σίγουρα. Κάτι διάβασα, ας πούμε, ναι. σήμερα. Ναι. Είναι, είναι ωραία φάση να διαβάζεις ένα βιβλίο για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ και να το διαβάζεις στα αγγλικά, που είναι δεύτερη γλώσσα για σένα. Το να ένα θέμα που σου αρέσει πολύ, θα σε βοηθήσει πολύ στο να το αναπτύξει. Εγώ διαβάζω αυτό το βιβλίο τώρα στα αγγλικά. Που μου έχει κάνει δώρο να το τοποθέτηση προϊόντων. Ναι, είναι το βιβλίο γιατί είναι και αυτό γλώσσα. Για την κρατοφαγική διατροφή. Μπορεί να πει λίγο στα. Μεγάλα μας, στους μεγάλους μας συνδρομητές, άμα θέλουν να το βρουν αυτό το πράγμα, να γίνουν σαν και σένα. Πού μπορούν να το να βρουν. Να γίνουν σουίφτισε. Όχι σουίφτισε. Σαν Carnival. και σένα, εννοώ να κάνουν και αυτή τη δίαιτα που κάνει. Ναι, κάνουμε βίντεο με το Θάνο που είναι γιατρό. Τον δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου και θα κάνουμε Μπορεί και άλλο. Μπορεί να πει λίγο στου συνδρομητέ μα που μπορούν να το βρουν αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι στην Αμερική. Είναι μέσω, μέσω Amazon νομίζω που το έχει παραγγείλει. Amazon. Ο ναι. Ο Θάνος, ναι. Είναι printed in Canada. Είναι καναδέζικο. Ο Σον Μπέικερ είναι ένα γιατρό ο οποίο είναι carnivore. Όπω είμαι κι εγώ. Είναι αδερφό καρνίβορο. Ναι. Είναι ένα αδερφό καρνίβορο. Ναι, ναι. Και, και, όταν πήγαμε στον εμπορικό την προηγούμενη εβδομάδα, το είχα και διάβαζα. Ναι. Ε, και όπου πήγαμε να πάρουμε την πρώτη συνέντευξη, τραβούσε βίντεο ο πατέρα σου. Ναι. Μπαμπάς, και πάει. Ε, χάλασε ένα άνθρωπο. Από τότε γίνει και αυτό καρνίβορο. <laughs> εσύ τον πρώτη... έμαθε. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Όχι, το βιβλίο όχι, ρε, με έβλεπε που έτρωγα μόνο ζωικά προϊόντα και του εξήγησε ότι επειδή έχω την νόσο Crohn's και επειδή δεν έβρισκα καλή θεραπεία, δεν ήθελα να κάνω τι προτινόμενε θεραπείε, άρχισε αυτό. Ε, κοιτάξει, εγώ μαγειρεύω από όλα τα πράγματα. Μαγειρεύω ναι. και, και, φυτικές φοιτικέ ναι. Και σιγά 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 παρασύρθηκε ο άνθρωπο. Αλλά όταν γνώρισαμε τον Θάνο και παρακολούθησε την πρώτη συνέντευξη με ο Θάνατη την παρακολούθησαν όλοι γιατί ήταν εκεί και ήταν υπεύθυνο τη βιντεοσκόπηση και τη ηχογράφηση. Ναι. Ε, Παρασύρθηκε. <laughs> το λέω, λέω εντό εικόνων το παρασύρθηκε ενώ. Εννο... Και δεν είδε τώρα που λέει ότι έχει τόσο ωφέλη. Τι έχει, Οφέλη. Α, ναι. Ότι δεν τον πονάει η μέση του. Ναι. Ότι είχε αποκτήσει το σύστημα χωρί να κάνει γυμναστική. Έχουν αυξηθεί οι μύε του. Ναι. ναι. Το παιδί μα κάνει όμω γυμναστική. αργά. Καλά κάνει και ξυπνάει αργά, αργά να ξεκουραστεί ο άνθρωπο, αφού κάνει τη δουλειά του μετά από τα ξυπνήσει. Καλά κάνει. Λοιπόν, ε, κατάλαβε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όπω φαίνονται. Ναι. Αυτό το έχω καταλάβει από πολύ, πολύ παλιά. Από πότε κορίτσι. Την Δετάρτη Δημοτικού. Πότε, πώ το κατάλαβε. Το κατάλαβα γιατί όταν ε, πήγα σε καινούργιο σχολείο. Ναι. Γενικά τα παιδιά εκεί ήταν λίγο ντελούλου. Όταν είχατε έρθει από την Αθήνα στη Λάρισα. Ναι. ναι. Ήταν λίγο ντελούλου. Ε, γενικά έκαναν λίγο βλακίε. Δεν με θέλανε και πολύ, δεν με κάνανε παρέα. Το να παρέα. κάνουν βλακίε βλακίες τα παιδιά και να είναι έτσι τρελαμένα νομίζω είναι τη ηλικία. Αλλά το να μην σε κάνουν παρέα και να μην σε θέλουν είναι μια μορφή μπούλινγκ αυτό. Δηλαδή, ναι. όλοι μας μπορεί να έχει Α Ας φτιά... πούμε, στην έκτη δεν λέμε ονόματα. Όχι. Δεν λέμε ονόματα ποιον, Ποιου, βασικά. Ε, στην έκτη, με έκαναν ε, ψεύτικη φιλία και καλά. Α, λυκοφιλίες. Ε, ε, έκαναν πώς με ήθελαν, έκαναν πώς με εκτιμούσαν, αλλά πίσω από την πλάτη μου έκαναν κάτι διάφορα. Και έχασες την αθότητα μου, ογωγόμου, είναιε. Mm αυτή η απώλεια της αθότητας είναι πολύ τραυματική. Και εγώ όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι σε ποιαν ηλικία κατάλαβα ότι συμβαίνει αυτό. Εγώ επειδή ήμουν πολύ πιο σβούμ, το κατάλαβα πολύ αργότερα. Άρα εγώ είμαι πιο τυχερή όπως σένα. Ναι, εσύ είσαι πιο ευφύς από μένα. Εξελίσσεσαι καλύτερα από μένα. Εγώ νομίζω το κατάλαβα στην πρώτη γυμνασίου. Και εκείνο το άτομο στην πρώτη γυμνασίου που μου έκανε ελικοφιλία παρέμεινε μέσα στη ζωή μου μέχρι που έγινε 21 έτου. Ενώ το κατάλαβα Είμαι να παρέμειναν για κάτι μήνες. Είδε είσαι καλύτερη από μένα. Ναι. Και εγώ παρόλα αυτά, ήμουνα τόσο σβούμ, ήμουνα τόσο συνεξαρτωμένη, είχα τόσο χαμηλή αυτοεκτήμηση, που εξακολουθούσα να νομίζω πως είναι φίλη μου, τη συγχώρεσα δηλαδή. Τη συγχώρεσα και την κράτησα χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ ε, είχα συγχωρέσει... Πολλέ φορέ, αλλά επειδή δεν το άδεξα, δεν το άντεξα άλλο. Καλά έκανε και δεν το σου είχα ζητήσει συγγνώμη για συγχώρε ή συγχώρε από μόνη σου. Όχι, ουσιαστικά με πρόδωσαν. Δεν λέμε λόγου γιατί. Όχι. Ναι. Αλλά έχει να κάνει ε, σχέση με το ότι και καλά έκανα κάτι που τη πρόσβαλε, που δεν ήταν καθόλου προσβλητικό. Ξέρω αυτό που την έκαν. ιστορία που λε. Σου την έχω πιέσει. Ναι, ναι. Και ήταν και παραβίαση των προσωπικών σου δεδομένων εκείνη τη στιγμή. ναι. 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 Και μου λέει: Κοίταξε, αυτό που είπες για μας δεν ήταν καθόλου ωραίο. Και εγώ, με αυτό το κορίτσι, ε, δεν θα ξανακάνουμε ποτέ παρέα μαζί σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή τα πήρα και λέω: Κοίταξε να δεις, Δεν σε αντέχω άλλο. Α, το καταλαβαίνεις. Μπράβο, μου. Και, και την παράτησα. Και γλίτωσε. Ναι. Και από, από φίλου φίδια. Ενώ ναι. εγώ. «Δουγρού! Δουγρού! Ναι! Δουγρού! Την έκανα φίλη! Την έτρεχα ξοπίσω να κάνουμε παρέα! Ήθελα συνέχεια να με αποδέχετε. Ξέρεις εσύ όμως γιατί αντέδρασες έτσι. Γιατί μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν δέχθηκες βία. Ναι. Δηλαδή δεν... Αν δεν... μεγάλωνες κι εσύ όπως μεγάλωσα εγώ που συνέχεια τη έτρωγα και μου έλεγαν «είσαι παλιό κόριτσο και θα πας στην κόλαση» και, λοιπά και λοιπά. μπορεί και εσύ να ήσουν... Να τόσο σβούμος ήμουν εγώ τότε. Εγώ ε, νομίζω... Νομίζω... Ε, είμαι ε, περισσότερο ψυχολογικής βίας εγώ. Έχεις δεχθεί ψυχολογική βία στη ζωή σου. Ναι. Από συμμαθητές εννοείς. Γενικά, από εξωσχολικές δραστηριότητε. Ναι. Και στο σχολείο γενικά. Ναι. Κοιτάξτε, στην εποχή μα η σωματική βία είναι κατακριτέα. Ενώ τότε που ήμασταν εμεί πριν 40 χρόνια δεν ήταν κατακριτέα ναι. όπω είναι σήμερα. Η αλήθεια είναι όμω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καλέ γνώσει για το τι σημαίνει ψυχολογική βία και γι' αυτό κάνουμε και τα βίντεο στο κανάλι. Γι' αυτό κάνουμε ναι. την ψυχοεκπαίδευση. Ναι. Και μπορεί ακόμη και οι ενήλικε να μην ξέρουν τι σημαίνει ψυχική βία, να την εξασκούν και να μην το αναγνωρίζουν ότι είναι ψυχική βία. Γι' αυτό το ναι. κάνει τα βίντεο για να τι μαθαίνει. Ναι. Yeah. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε χθε, ότι αν κάποιοι άνθρωποι μα κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη μα και μιλάνε για μα και κρυφογελάνε και μπροστά μα το παίζουν ότι είναι φίλοι μα, αυτό είναι ψυχική βία. Είναι ναι. κοροϊδία. Αυτό μου έκαναν και εμένα. Ναι. Ή αν κάποιο μα λέει ένα κομπλιμέντο μέσα στο οποίο υπάρχει και μια προσβολή, είναι ένα προσβλημένο, το νέκινγκ. Δηλαδή, κάποιο αν έρθει τώρα και και μου πει εμένα πω πω πολύ ωραία τα γυαλιά σου. Αν είχες και καλύτερο σχήμα φρυδιών θα ήταν ακόμη πιο ωραία. Αυτό είναι ένα προσβλημέντο γιατί έχει μέσα κομπλιμέντο ότι είναι ωραία τα γυαλιά και προσβολή ότι δεν είναι ωραία τα φρύδια π.χ. Ναι. Ονομάζεται νέγκινγκ αυτό στα αγγλικά. Να, να, σου λέει ο άλλο κάτι καλό και να βάζει από κάτω κάτι κακό. Ναι. Και είναι παθητική επιθετικότητα. Ξέρετε τη διαφορά τη παθητική επιθετικότητα από την ενεργητική επιθετικότητα. Mm -mm. Ενεργητική επιθετικότητα είναι όταν ξεκάθαρα σου επιτίθεμε. Τώρα σε λεκτικό επίπεδο, όχι σωματικό. Δηλαδή αυτό που είπε ότι έκανε εσύ, που του είπε Δεν σα αντέχω άλλο, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνετε, γεια σα. Αυτό ήταν ενεργητική λεκτική επιθετικότητα. Δηλαδή του έδειξε ξεκάθαρα ότι είσαι θυμωμένη και έκοψε σχέσει. Ναι. Παθητική επιθετικότητα είναι όταν λέει Όχι, μωρέ, δεν έχω κάτι μαζί σου, μια χαρά είμαι μαζί σου Α, και. Να σου κάνει μπούλινγκ υπόγεια. Αυτό είναι η παθητική επιθετικότητα. Ναι. Να είναι επιθετικό λεκτικά προ εσένα, αλλά να το κρύβει και να σε βγάζει και τρελό. Και να σου λέει: Μα εγώ δεν ήμουν επιθετικό, Μα εγώ δεν είπα κάτι, Μα εγώ δεν έκανα κάτι. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω και εσένα και στα άλλα τα κορίτσια που παρακολουθούν και στα γόρια είναι ότι σε, σε όλους τους νεότερους και στους ανθρώπους που είμαστε στην ίδια ηλικία, ίσως και μεγαλύτερη, yeah. είναι ότι όσο πιο νωρίς καθαρίσουμε τη ζωή μας από παθητική επιθετικότητα, από ψυχολογική yeah, βία... εγώ βία, το έκανα πιο νωρίς από σένα. Βεβαίω το έκανε πιο νωρίς από μένα. Βεβαίω. και γι' αυτό εγώ λέω πολύ συχνά ότι τα παιδιά μας είναι καλύτερα από μας. Yeah. Βεβαίω το έκανε. Μπράβο, αγαπή. Βεβαίω το έκανε. Και... Ε, όσο πιο νωρί καθαρίσουμε τον κήπο τη ψυχή μα από την Παθητική επιθετικότητα και την ψυχολογική βία, τόσο καλύτερη θα είναι και η σωματική και η ψυχική μα υγεία και τόσο πιο όμορφα θα περνάμε. Ναι. Μάλιστα. Mm. Αυτά. Νομίζω είναι η ώρα να πάμε να κάνουμε ναι, μπάνιο, ντουζ και Όχι, να λουθούμε. Θα Όχι, θες να μας πεις κάτι άλλο. Ε... TGIF. Thank God it's Friday <laughs> <TGIF>. tonight. <laughs> TGIF. Ναι, TGIF. Ναι. Αυτό εσείς νομίζω θα το δείτε την Κυριακή το Σάββατο ή κάτι τέτοιο. Ναι. Πότε θα το δουνε. Δεν ξέρω, είτε αύριο το πρωί είτε την Κυριακή το πρωί θα δω. Ξαρτάται από τα μοντάζ. Mm. Θα... θα το κάνω εγώ αυτό το μοντάζ. Mm. <laughs> <laughs> Τι θες να πεις. Θέλω mm. να πω, <laughs> νομίζω ξέρεις γιατί θέλω να πω έτσι. Για την Television. Ναι. Ότι 15 του Μάρτιου κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Ναι. ναι. Γιατί 4 Μαρτίου έκανε μια, ε, μια, και, μια μία αεραστούρ. Μία συναυλία στα πλαίσια του αέραστούρ. Ναι. Που την είχε και... κάνει στην Ιαπωνία πάλι ή στην Όχι Κορέα. στη Συγκαπούρη την είχε κάνει. μάλιστα. Και είχε πει το νούμερο 15 σε λόγο τη πρωτού πει τραγούδι στο πιάνο. Mm -hmm. Το είχε πει το 15 τρει φορέ πρωτού. Το τραγούδι 15, 15 δηλαδή, από το Fearless, το άλμπουμ τη. Mm -hmm. ε, και επίση, 15 Μαρτίου θα, θα ήταν στο Disney Plus, θα βάζανε στο Disney Plus την ε, ταινία Eras του mm -hmm. Αλλά το αναβάλανε. Και εγώ τώρα αυτό το είδα από μία influencer στο Instagram. Δεν λέμε ονόματα πάλι. Ε, και κάτι είναι στο μυαλό μου πως μπορεί και καλά να βγάλει ένα single. Ή ένα single ή ένα τέλο Version αλμπουμ ε, mm -hmm. Το τέλο Version, για όσου δεν ξέρετε, είναι ότι η Taylor ε, ξανεχογραφεί τα album τη. Γιατί όταν ήταν νεαρή, την είχα ξεγελάσει και τη έδωσαν πολύ χαμηλά συμβόλαια. Ναι. Και αυτοί έβγαλαν πολλά λεφτά ει βάρο τη, αλλά τα ηχογραφεί ξανά η ίδια με την επωνυμία «Taylor's Version», το ίδιο άλμπουμ που το έβγαλε κάποιος άλλος, ο οποίος την εκμεταλλευόταν οικονομικά, για να… ναι. Ναι. Ναι, είδες. Έτσι. Το βίντεο που μου στέλνες το είδα. Ναι. Ναι. Ε, και έχω το πρόσθημα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ε, Σου... Άμα θέλετε να, να υποστηρίξετε περισσότερο σε αυτή τη θεωρία, θα ήθελα… Στα σχόλια. Στα σχόλια. Να βάλετε ένα site, ας πούμε, ή ένα βιντεάκι που mm. το ε, αποδεικνύει αυτό, πως κάτι πρόκειται να γίνει. Mm -hmm. Αν θέλετε βέβαια και μπορείτε. Και μετά εγώ θα πάρω το κινητό της μαμάς μου, επειδή το δικό μου έχει γονική... γονικό έλεγχο και δεν με αφήνει να βλέπω σχόλια, και θα δω τα σχόλια και θα το διαβάζω θα μου γράψει. Ναι. ναι. Αυτά. 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 Κυρίες και κύριοι, ε, έτσι είναι, τα παιδιά μας μας βάζουν τα γυαλιά. Θα μου τα βάλει εσύ, 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 εσύ <σίλωσαι> αλλά τα <σίλωσαι> παιδιά μα βάζουν τα γυαλιά και σε πολύ νεότερη ηλικία από ότι εμεί μαθαίνουν να καθαρίζουν τη ζωή του από τα ζυζάνια και τι τοξικότητε. Ναι. Bye. Bye, Swifties. 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 Swifties, δε... συγγνώμη. <σίλωσαι> <σίλωσαι> μην με χτυπάτε. Bye, Νικόλα, χαιρετάμε. Hello, γη καλή Νικόλα. Χαιρετάμε. Θε να χαιρετήσει, να έρθει να πει ένα καλή νύχτα. Έλα, babes. Θα την κάρτα. Δεν θα φανεί, θα κρατήσει το μικρόφωνο και θα μιλήσει χαλαρά. Και ωραία. Μίλα. Μίλα, μωρό μου. Γεια! Χαλαρά, είπαμε. Ένα λεπτό, το κλείσες, παιδί μου. Yeah. Ένα, δύο. Δεν είναι ενωμένο αυτό. Έλα. Γεια! Είναι ήρεμο, γεια. Καληνύχτα σα. Δηλαδή δεν λειτουργεί αυτό. Δεν πειράζει. Ένα-δύο. Πε το από το δικό μου. Μόνο το δικό σου λειτουργεί. Το αυτό. <laughs> <laughs> αυτό γιατί δεν λειτουργεί. Ήθελες... Yeah! Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτό το ώρα το φοράω για μόστρα. <laughs> Τι να πει κανεί. Είπαμε μου θε και μυαλό καλοκαίρι. Καλή νύχτα, σου ήρθε Για μα είναι νύχτα αυτή τη στιγμή. Για σα μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι απόγευμα. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή τη μέρα. Καλή νύχτα. Σταματήστε! Ναι, τελειώνουμε. Γεια.